Εγώ είναι η πρώτη φορά που σας γνωρίζω από κοντά και χαίρομαι πάρα πολύ. Θοδωρή μου, θέλω να μου δεις λίγο στις στάσεις. Συγχαρητήρια καταρχήν. Πραγματικά και οι δύο είσαστε εξαιρετικοί. Και όχι μόνο σε αυτούς τους δύο ρόλους που όμως αγαπήσαμε, γιατί η σειρά μπορεί να έχει μπει πολύ γρήγορα στη ζωή μας τον τελευταίο μήνα, αλλά νομίζω, παρότι έχει ένα έτσι δύσκολο, στενάχωρο θέμα. Ένα θέμα που εδώ στην Ελλάδα για μας πολλές φορές είναι ταμπού και δεν το συζητάει εύκολα ο κόσμος, δηλαδή μια οικογένεια που μπορεί να το αντιμετωπίζει. Εσείς μέσα από αυτή τη σειρά μας κάνατε αυτό που λέμε να πέσουν οι μάσκες, να μιλάμε λίγο πιο ελεύθερα. Να μιλάμε. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε σήμερα εδώ. Σας περιμέναμε πολύ καιρό, αλλά ξέρουμε πόσο δύσκολα είναι τα γυρίσματά σας στην Κρήτη. Εγώ επέστρεψα πριν 3 εβδομάδες από την Κρήτη. Ήμουνα μέχρι το Νοέμβρη εκεί, ας πούμε. Τόσο καιρό. Ναι, ναι. Δηλαδή μόνιμη γίνατε. Γιατί φαντάζομαι ξεκίνησε το καλοκαίρι. Σας έβλεπα ηλιοκαμένος όταν ξεκίνησε να παίζει τη σειρά. Ναι, από το Μάιο εγώ που πήγα εκεί, επέστρεψα τον Νοέμβρη. Δεν έφυγα καθόλου από κάτω από την Κρήτη. Εγώ γύρισα Οκτώβρη. Μέσα. Εντάξει. Μέσα Οκτώβρη. Γύρισε Οκτώβρη γιατί έχει να παίξει και στον Αύγουστο. Μάλιστα. Συγγνώμη, είστε κριτικός, γιατί έτσι το look όλο που βλέπω μου κάνει πολύ κριτικάνος, δηλαδή έτσι. Έγινα κριτικός. Δεν είμαι κριτικός, όχι από το λουτράκι είμαι εδώ έξω. Το λουτράκι, αλλά η εικόνα αυτή είναι, δηλαδή ναι, προσαρμόστηκα με το χώρο και την Κρήτη όσο καιρό ήμουν εκεί. Σου με βοηθήσαν και φίλοι από την Κρήτη να μπω όσο γίνεται περισσότερο στο κλίμα, αλλά θα ήθελα να είμαι κριτικός. Ναι. Νομίζω ότι βρήκατε τον τόπο σας εκεί. Ναι, και εγώ έτσι νομίζω. Λοιπόν, πώς να ξεκινήσουμε. Όταν σας παρουσίασαν την ιδέα της σειράς, τι ήταν αυτό που σας ενδιέφερε περισσότερο, αυτό που σας